Κύριε Δήμαρχε, βρισκόμαστε εδώ στο νέο στάδιο Ανταγόρας, εδώ που με γοργούς ρυθμούς προχωρά η εργασία για την αντικατάσταση του Ταρτάν, σε ένα γήπεδο και σε κάτι που αφορά το Ταρτάν, το οποίο το περιμένει ο κόσμος εδώ και χρόνια, κυρίως οι αθλητές του Στίβου. Γίνεται αυτή η γενναία παρέμβαση. Μετά το 1998 που είχε δημιουργηθεί το γήπεδο, δεν είχε γίνει ποτέ παρέμβαση σε ό,τι αφορά το Ταρτάν, οπότε νομίζω ότι το περιμένετε κι εσείς όπως και ο κόσμος της ΚΟ με αγωνία. Καλημέρα σας καταρχήν. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια εκβάθρον παρέμβαση, ανακαίνιση. Το είπατε κι εσείς ότι από το 1998 μετρούμε 26 χρόνια. Δεν έγινε καμία παρέμβαση πλην των όποιων συντηρήσεων με αποτέλεσμα το Ταρτάν να έχει υποστεί αλλοιώσεις και να είναι επικίνδυνο για τους αθλητές. Το θετικό αυτού του εγχειρήματος είναι καταρχήν ότι τολμήσαμε να το κάνουμε με ίδιους πόρους. Δεύτερον, τολμήσαμε να επενδύσουμε στην ποιότητα. Θα ακούσετε σε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή τεχνολογικά που θα τεθεί στην διάθεση των αθλητών μας. Είμαστε υπερήφανοι. Πρέπει να δημιουργούμε σύγχρονους αθλητικούς χώρους. Δουλεύουμε γι' αυτό, δουλέψαμε την προηγούμενη περίοδο, δουλεύουμε και τώρα. Και νομίζω ότι αυτό το αποτύπωμα είναι πλέον ορατό στην τοπική κοινωνία και στη μεγάλη αθλητική οικογένεια, σε όλα τα αθλήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που αυτή την περίοδο βρίσκονται δίπλα μου για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου στόχου. Στην ενταλμένη σύμβουλο αθλητισμού, την κυρία Γιαννούλη, η οποία νυχθημερών βρίσκεται εδώ. Στα στελέχη και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Και σε όλους τους ανθρώπους εδώ του γηπέδου, οι οποίοι κοπιάζουν για να παράξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που στην πράξη μετουσιώνει το δικό μας όραμα και τις δικές μας προθέσεις για ό,τι καλύτερο. Έναν άνθρωπο που όταν ήταν αρκετά νεότερο σε ηλικία έκανε και την πρώτη παρέμβαση από ό,τι μας είπε τώρα το 1998, άρα λοιπόν έχει και μία εμπειρία εδώ σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες αυτού του αθλητικού χώρου. Και βέβαια στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τον αθλητικό χώρο, για το πράσινο. Θα είμαστε εδώ να τα ανακοινώσουμε αρκετά σύντομα. Υπάρχει ικανοποίηση και για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα γήπεδα και για το τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εάν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο και αρμοδιοτήτων αλλά και οικονομικού στραγγαλισμού θα έλεγα, το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να παράξουμε όλα αυτά και σχεδιάζουμε αρκετά περισσότερα, υποδηλώνουν ότι πρώτα απ' όλα γίνεται ένας σωστός προγραμματισμός και δεύτερον όλα αυτά έχουν ένα κίνητρο. Το κίνητρο έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που σας είπα πριν, με την μεγάλη αθλητική οικογένεια η οποία συνεχώς διευρύνεται. Και εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τις νέες γενιές. Ό,τι κάνουμε σήμερα είναι αυτό που θα κληροδοτήσουμε στα νέα παιδιά όταν με το καλό γίνουν και αυτοί οι χρήσιμοι πολίτες στην ΚΟΑΚΗ κοινωνία. Και θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά ότι στο κομμάτι αυτό είμαστε υπερήφανοι και για αυτό που καταφέραμε και βέβαια για αυτό που σχεδιάζουμε. Κυρία Γιαννούλη, ο Δήμαρχος μίλησε για κίνητρο και νομίζω ότι τι καλύτερο κίνητρο για τους αθλητές του Στίβου και γενικότερα και για να ξαναπάρει τη ζωή που είχε παλιότερα το νέο στάδιο Ανταγόρας, η ανακατασκευή του Ταρτάν. Οπότε να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό και δύο λόγια και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπατε κι εσείς, είναι κίνητρο για τα νέα παιδιά. Ο Στίβος όμως, επειδή δεν έχει ηλικία, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι για όλους τους δημότες της ΚΟ. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα και το δικό μας τον κύριο Κώστα Χατζημανουήλ, ο οποίος είναι προτεργάτης εδώ μέσα και δουλεύει καθημερινά προπονώντας μαζί με τον κύριο Χατζηστέργο. Και θα το εγκαινιάσει κιόλας. Και ήταν μια ανάγκη πέρα από τους αθλητές του Στίβου όλου του ΚΟΑΚΗ λαού, γιατί μην ξεχνάμε ότι φιλοξενεί καθημερινά αρκετό κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, απλά έρχεται εδώ για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Επομένως ήταν μια ανάγκη την οποία βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά και σε λίγες εβδομάδες μόλις θα είναι και έτοιμο, το οποίο θα το εγκαινιάσουμε και να το παραδώσουμε στον κόσμο για να το χαρεί. Είναι ένα γήπεδο τελευταίας τεχνολογίας.
προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν διαχρονικά, για να το παραδώσουμε και να το αφήσουμε στις επόμενες γενιές για να διατηρηθεί στον χρόνο.